Με βούλα υπουργικού, το πολύ συζητημένο τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ θα δημοσιευθεί αύριο στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ωστόσο, η εφαρμογή του παίρνει παράταση 6 μηνών μέχρι να κλείσουν τα ανοιχτά ζητήματα που εκκρεμούν. Σε αυτούς τους 6 μήνες δηλαδή, θα ισχύσει η λευκή ζώνη και αναμένεται να αξιολογηθούν σε αυτή την ίδια περίοδο τα δεδομένα της περιοχής και να εκπονηθούν βεβαίως σχετικές μελέτες που θα συγκεκριμενοποιήσουν μέτρα και δράσεις προς ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Σκοπός της αναστολής είναι να δοθεί χρόνο στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να διαβουλευθεί με τους επηρεαζόμενους κατοίκους και επαγγελματίες και να κλειδώσει τελικά η μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών μέτρων. Είμαι ενήμερος και για το πρόγραμμα του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, το οποίο οι πρόνοιες για τα θέματα του ΑΚΑΜΑ εναρμονίζονται πλήρως με αυτά τα οποία έχουμε εγκρίνει και με αυτά τα οποία προβλέπει και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Τον ενημέρωσα σήμερα το πρωί για την απόφαση, ήταν σύμφωνος με αυτή την προσέγγιση. Με τη δημοσίευση του τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ ξεκινά και η τετράμινη περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά των πρόνοιών του, ώστε να μπορέσει το τμήμα πολιοδομίας να αξιολογήσει τις όποιες πιθανές αντιδράσεις. Και όσο το Υπουργικό λάμβανε τις αποφάσεις για τον ΑΚΑΜΑ, δεκάδες φορτηγά και μπετονιέρες εταιριών σκυροδέματος κατέφθασαν από την Πάφο έξω από το Προεδρικό για να διαμαρτυρηθούν για τη μη συμπερίληψη στο σχέδιο νέας λατομικής ζώνης στην Ανδρολίκου. Αν εγκρινόταν, θα πηγαίναμε κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θεωρώ εντελώς αδικαιολόγητη τη σημερινή αναστάτωση. Ουσιαστικά οι δύο, διότι πρόκειται για δύο λατόμους, εκβιάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει παράνομες αποφάσεις. Ικανοποιημένοι με την απόφαση του Υπουργικού έφυγαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι από το Προεδρικό. Βασικά η ανακοίνωση αυτή αφήνει, εγώ πιστεύω, μια μικρή χαραμάδα για να βρούμε λύση. Ελπίζουμε σε αυτό το διάστημα των 6 μηνών να καθίσουμε με τη νέα κυβέρνηση, με τον νέο Υπουργό Εσωτερικών και Γεωργίας Περιβάλλοντος για να βρούμε τη λύση. Στη σκιά της διαμαρτυρίας, ο Υπουργός Γεωργίας έχει προγραμματίσει συνάντηση αύριο με τους χειροποιούς και τους λατόμους ακριβώς για να τους επεξηγήσει την φιλοσοφία των πρόνοιων του τοπικού σχεδίου.